ξεκινάμε το δελτίο ειδήσεων με ένα θέμα που το έχουμε μόνο εμείς αποκλειστικά. Έτσι λοιπόν έχουμε ληστεία στην Εθνική Τράπεζα, όταν ένα ζευγάρι προσπάθησε να ληστεύσει την Εθνική Τράπεζα στο κέντρο της πόλης των Σερών. Οι ληστές μπήκαν ως πελάτες και μέσα από την τσάντα έβγαλαν ένα πιστόλι με το οποίο απείλησαν τον κόσμο που βρισκόταν μέσα τη μία το μεσημέρι. Αμέσως ο φρουρός που αντιλήφθηκε την ληστεία κάλεσε την αστυνομία και μόλις βγήκαν με μία σακούλα με τα χρήματα τους συνέλαβαν. Η τράπεζα να σας ενημερώσω πως παρέμεινε κλειστή μετά την ληστεία και μέχρι αργά το βράδυ γινόταν η καταμέτρηση. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ένα ζευγάρι προσπάθησε να ληστέψει την Εθνική Τράπεζα στο κέντρο της πόλης των Σερών. Οι ληστές μπήκαν ως πελάτες και μέσα από την ξάντα έβγαλαν ένα πιστόλι με το οποίο απείλησαν τον κόσμο που βρισκόταν μέσα στη μία το μεσημέρι. Αμέσως ο φρουρός που αντιλήφθηκε την ληστεία κάλεσε την αστυνομία και μόλις βγήκαν με μία σακούλα με τα χρήματα τους συνέλαβαν. Η τράπεζα παρέμεινε κλειστή μετά την ληστεία και μέχρι αργά το βράδυ γινόταν καταγραφή. Αυτά λοιπόν συνέβησαν σήμερα το πρωί. Εκενώθηκε τώρα η πλατεία Ελευθερίας όταν κάποιος άγνωστος άφησε μια τσάντα μπροστά από τα συντριβάνια. Στο κέντρο της πόλης Σερών προκλήθηκε αναστάτωση, όμως η αστυνομία απομάκρυνε την τσάντα με αποτέλεσμα να ανοίξει και πάλι η πλατεία Ελευθερίας. Να φύγει το βίντεο, να δούμε το ρεπορτάζ. Εκενώθηκε η πλατεία Ελευθερίας όταν κάποιος άγνωστος άφησε μια τσάντα μπροστά από τα συντριβάνια. Στο κέντρο της πόλης Σερών προκλήθηκε αναστάτωση, όμως η αστυνομία απομάκρυνε την τσάντα με αποτέλεσμα να ανοίξει και πάλι η πλατεία Ελευθερίας. Το περιστατικό συνέβη στις 8 το πρωί. Προκλήθηκε το πρωί στο ΙΚΑ όταν ένας οργισμένος ηλικιωμένος συνταξιούχος του ΙΚΑ ήρθε στα χέρια με τον ταμεία μπροστά στα μάτια αρκετών Σερέων που περίμεναν υπομονετικά στην ουρά. Οι δύο ψύχρεμοι δημοσιογράφοι τους χώρισαν ενώ στο σημείο έφτασε και η αστυνομία. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να σου πω συμμετέφερε για προληπτικούς λόγους το ηλικιωμένο στο νοσοκομείο των Σερών. Να δούμε τι έγινε και θα ξαναγυρίσουμε στο δελτίο. Ένταση προκλήθηκε το πρωί στο ΙΚΑ όταν ένας οργισμένος ηλικιωμένος συνταξιούχος ήρθε στα χέρια με τον ταμεία μπροστά στα μάτια αρκετών Σερέων που περίμεναν υπομονετικά στην ουρά. Οι πιο ψύχρεμοι τους χώρισαν, ενώ στο σημείο έφτασε και η αστυνομία. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε για προληπτικούς λόγους τον ηλικιωμένο στο νοσοκομείο των Σερών. Στάθηκε η αγορά των Σερών με χρήματα από τους αγρότες. Η διαφορά ήταν μεγάλη στην καταναλωτική δύναμη του κόσμου, των Σερέων και μπορούμε να πούμε πως αρκετές νοικοκυρές κουβαλούσαν από μία έως τρεις τσάντες στην αγορά. Να δούμε τι έγινε. Ζεστάθηκε η αγορά των Σερών με χρήματα που πήραν οι αγρότες. Η διαφορά ήταν μεγάλη στην καταναλωτική δύναμη των Σερέων, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν και τη λαϊκή αγορά των Σερών. Κάθε νοικοκυρά κρατούσε από 2-3 τσάντες. Μεγάλη κίνηση παρατηρήθηκε στα σούπερ μάρκετ και τα μικρά παντοπολία. Σε ένα διαφορετικό θέμα τώρα, τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων συναρπάζουν αρκετούς Σερέους την ίδια ώρα. Πολλοί λόγω οικονομικών προβλημάτων στρέφονται σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που την τελευταία περίοδο σημειώνουν τεράστια άνοδο. Ανάλογα με το πορτοφόλι, διαλέγουν αυτοκίνητα που θέλουν οι ίδιοι. Τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων συναρπάζουν τους Σερέους. Την ίδια ώρα, πολλοί λόγω οικονομικών προβλημάτων στρέφονται σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που την τελευταία περίοδο σημειώνουν άνοδο. Ανάλογα με το πορτοφόλι, διαλέγουν αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους. Σίγουρα ξέρετε πως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το μέλλον της ανθρωπότητας και να μεταφερθούμε τώρα στο μέλλον καθώς ένας Σερέος καταστηματάρχης έφερε τον πρώτο ηλεκτρονικό υπολογιστή στις Σέρες, τράβηξε τα βλέμματα και πολλοί ήταν στη βιτρίνα απ' έξω και έβλεπαν αυτόν τον υπολογιστή που κάποιοι δοκίμασαν και μέσα να δουν πώς δουλεύουν και τι είναι. Πάμε να δούμε και εμείς λοιπόν αυτόν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος τράβηξε τα βλέμματα των Σερών. Στο γήπεδο του Σερών που ήταν γεμάτο από Σερέους φιλάθλους. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τις κυριότερες φάσεις αλλά και τα γκολ του αγώνα. Ο Αναστασιάδης τώρα σε μια του προσπάθεια κάνει σέντρα. Έτρεξε ο Δημητρίου το σούτα τον Πανταζή, διώχνει ο Μίνου. Έρχεται νέο σούτ και το γκολ. Είναι 1-0 υπέρ του Πανσεραϊκού πριν συμπληρωθεί 1,5 λεπτό αγώνα από τον Μπάτη.
Έχει ξεκινήσει επιθετικά ο Πανσεραϊκός. Πήρε σε αυτά τα πρώτα λεπτά τους πράσινους. Η μπάλα από μακρύτητα, ασθενός βέβαια, το σούτ από τον Πανταζή. Διώχνει ο Μίνου, το σούτ από τον Μπάτη. Και 1-0, μόλις το τρίτο λεπτό για τον Πανσεραϊκό. Με τον Μπάτη. Οι γηπεδούχοι προηγούνται, δικαιολογημένα πανηγυρίζουν. Στον γκολ που ξαναβλέπουμε, προηγήθηκε το σούτ από τον Πανταζή, έδιωξε ο Μίνου. Ήρθε ο Μπάτης, δεν μπόρεσε να διώξει την μπάλα ούτε ο Καψής ούτε ο Μίνου. 1-0 προηγεί το Πανσεραϊκό στο 3. Πανσεραϊκός που επιμένει με τον Παπαδόπουλο και τον Πανταζή. Η μπάλα χτυπήθηκε το κόρνερ από τον Γαλάκο. Η κεφαλιά, νέα κεφαλιά του Χαραλαμπίδη και το 1-1 είναι γεγονός στο 42ο λεπτό. Καρούλιας, κεφαλιά από τον Αντωνίου, η μπάλα είναι out. Κόρνερ από τον Αναστασιάδη. Πήδηξαν πολύ για κεφαλιά, λίγο έλειψε να γίνει το λάθος από τον Παπαβασιλείο και τον Παναθηναϊκό. Κατάφερα να διώξει η αμυντική, νέα επέμβαση εξαιρετική του Μίνου στο σούτ του Δημητρίου. Επιμένουν με τον Παπαδημητρίου. Το σούτ από τον Δημητρίου, out. Ο Ρότσα απέφυγε τον Γουραλέ, κάνει και τη σέντρα. Είναι ο Χαραλαμπίδης στην άλλη πλευρά, η κεφαλιά, νέα κεφαλιά στην πορεία της μπάλας ο Μαυρίδης και το 2-1 υπέρ του Παναθηναϊκού. Για τον Πανσεραϊκό. Παναθηναϊκός στην αντεπίθεση με τον Ρότσα. 67 λεπτά παιχνίδιου, 1-1 το σκορ. Ο Γουραλές προσπαθεί να σταματήσει, το Ρότσα δεν τα καταφέρνει, τον απέφυγε ο παίκτης του Παναθηναϊκού, κάνει έξοχη σέντρα. Κεφαλιά από τον Χαραλαμπίδη και να τον γκολ από τον Μαυρίδη. 2-1 παίρνει κεφάλι ο Παναθηναϊκός. Εξαιρετική επιθετική αυτή προσπάθεια των Βαρσίνων από τη σέντρα του Ρότσα, την κεφαλιά του Χαραλαμπίδη. Ο Μαυρίδης τέτα τέτ με την εστία του Πανσεραϊκού έσυλε την μπάλα στα δίκτυα. 2-1 προηγούνται οι πράσινοι σε μια καυτή έδρα, σε μια πολύ δύσκολη ομάδα όπως είναι ο Πανσεραϊκός. Ο Πανσεραϊκός που είναι και πάλι στην επίθεση. Κεφαλιά από τον Παπαδημητρίου, διώχνει ο Μίνου. Περνάει 80 λεπτό του αγώνα, φάουλ, Μπάτης, Πανταζής και Αναστασιάδης και το 2-2 είναι γεγονός με το εκπληκτικής επιβολίας σούτ αυτό του Αναστασιάδη. Πανηγυρίζουν έξαλλα παίκτες και οπαδοί του Πανσεραϊκού. Ριαλτικές στιγμές αυτά τα τελευταία λεπτά η αιστεία του Παναθηναϊκού. 10 λεπτά πριν το τέλος. Ο συνδυασμός Μπάτη, Πανταζή, Αναστασιάδη και η μπάλα στα δίκτυα. Η σοφάριση για τον Πανσεραϊκό. Πανσεραϊκός που ο Μπάτης εκτέλεσε το φάουλ. Πλασταριστά για τον Πανταζή. Αυτός έστρωσε τον Αναστασιάδη. Άγαλμα ο Μίνου. Ισοφάριση για τον Πανσεραϊκό που παίρνει ένα πολύτιμο βαθμό κόντρα στους πράσινους.